Με πολλές αλλαγές, ο αθλητικός όμιλος Καβάλα και γκολ του νεαρού Ντουρτμέ πέρασε στην ημιτελική φάση του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Ο τεχνικός των γαλάζιων αργών αυτών, Κώστας Ανιφαντάκης, ξεκούρασε τους περισσότερους βασικούς, δίνοντας την ευκαιρία στα νέα παιδιά της ομάδος που ανταποκρίθηκαν σε αρκετά μεγάλο βαθμό σε αυτά που του ζήτησε. Ο ΑΟΚ είχε κυκλοφορία της μπάλας, καλή κίνηση και μεγάλη διάθεση στον αγωνιστικό χώρο. Παιχνίδι κατοχής, κάτι που δουλεύει από το καλοκαίρι ο Ανιφαντάκης. Από την άλλη, ο αετός με απουσίες αναγκαστικές όπως αυτές των Μπαμπατζάνη, Τσαμπέγια, Καραγιανίδη και Νάκου, αλλά και αλλαγή στη θέση του τερματοφύλακα με τον Μόραλι στη θέση του Τοπαλίδη. Στο 76ο λεπτό, από ωραία πάσα του Αλιατίδη, ο Ντουρτμές βγήκε στο χώρο και με πλασέ έκανε το τελικό 1-0. Η συνθέση των δύο ομάδων, αθλητικός όμιλος Καβάλα Παγκάκη Ζαρωτιάδης, Τσακυρί στο 84 αλλαγή Λιμπεράκης, Παυλίδης Αλιατίδης Καπνόπουλος στο 89, Βαλαβανόπουλος, Ντουρτμές στο Μαέδη στο 80 αλλαγή ο Παπαδόπουλος, Χατζικυριάκου Τζιτζιφάκος, Αδαμάκης στο 70 αλλαγή Προβατίδης. Αετός Ορφανού, Μόραλης, Ράνος στο 89 Σαλπιγκίδης, Κάπατζης Κωνσταντινίδης, Μαυρομάτης στο Γιάνοφ, αλλαγή στο 89 ο Ελέζη, Ρίντα Τσαμπέγια, Δούμπλατζης στο 90 Ευκαρπίδης, Σαβατιανός στο 74 Αποστολίδης και Δουμάνης.